είναι το νέο αγωνιστικό μονοθέσιο της ART18, της πρώτης φοιτητικής ομάδας μηχανοκίνητου αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Η ομάδα φέτος δημιούργησε το έκτο κατά σειρά αυτοκίνητο τύπου Φόρμουλα 1 Racing, με τεχνικές προδιαγραφές ανταγωνιστικές και επιδόσεις με τις οποίες διεκδικεί διεθνείς διακρίσεις. Βγαίνουν παράλληλα τα project. Στην αρχή θα γίνει η μελέτη για το σασί και έπειτα θα προσθεθούν τα υπόλοιπα κομμάτια, αλλά όχι ανεξάρτητα. Το κάθε τι έχει, συνδυάζεται με τα υπόλοιπα κομμάτια. Ουσιαστικά θέλουμε να μην στρίβει εύκολα το σασί, έτσι ώστε να μην σπάει εύκολα, αλλά ταυτόχρονα έχει χαμηλό βάρος. Το οποίο είναι ένας δύσκολος ζυγός, αλλά επιδιώκουμε κάθε χρόνο να το βελτιστοποιούμε όσο μπορούμε. Η υποδύναμή του είναι υπεραρκετή στους 80 ύπους, ενώ στη μέγιστη απόδοση του κινητήρα το αυτοκίνητο μπορεί να φτάσει τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Πρόκειται για αγωνιστικά αυτοκίνητα, επομένως η υποδύναμη είναι γύρω στους 80 ύπους, αλλά είναι υπεραρκετή για να δώσει τις επιδόσεις που χρειάζεται για να διακριθεί. Κάθε τμήμα του αυτοκινήτου σχεδιάστηκε χωριστά από τους φοιτητές, ανάλογα με την ειδικότητα της σχολής τους, στην Πολυτεχνική του Αριστοτελείου, σε ομαδικό πνεύμα που, όπως λένε οι ίδιοι, είναι και το μυστικό της επιτυχίας. Η ομάδα μας συμμετέχει στον διαγωνισμό Formula Student, είναι ο μεγαλύτερος φοιτητικός διαγωνισμός σε οποιοδήποτε τομέα, όχι μόνο στους μηχανολόγους. Αφορά τη μελέτη, το σχεδιασμό και την κατασκευή ενός πλήρους λειτουργικού μονοθεσίου τύπου Formula. Είναι κατεβασμένο στα επίπεδα των φοιτητών, αυτό κυρίως για λόγους ασφαλείας. Η ART, η Aristotle Racing Team, έχει αποκτήσει σημαντική τεχνογνωσία και διακρίσεις που την κατατάσσουν στην κορυφαία θέση στην Ελλάδα και μεταξύ των κορυφαίων παγκοσμίως. Σε βγάζει έξω από τον ακαδημαϊκό δρόμο και σε βάζει να σκέφτεσαι διαφορετικά, δηλαδή πώς από τη θεωρία θα πας στην πράξη και αυτά που κάνεις στο τετράδιο και στα σχέδια να τα κατασκευάσεις και να πάρουν σαρκα και οστά. Η ART, η Aristotle Racing Team, έχει αποκτήσει σημαντική τεχνογνωσία και διακρίσεις που την κατατάσσουν στην κορυφαία θέση στην Ελλάδα και μεταξύ των κορυφαίων παγκοσμίως. Οι επόμενοι αγώνες θα γίνουν το καλοκαίρι σε 13 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο.